Καλό μεσημέρι εδώ. Είμαστε, είναι Τρίτη 30 Μαΐου, απουσιάσαμε χθες λόγω της τάσης εργασίας της ΕΣΥΑ. Να πω καλό μεσημέρι σε Ελλάδα, Κύπρο, ομογένεια. Ωρα, να μην αγχωνόμαστε το μείζον για το τώρα. Χρέος. Εξήγησα γιατί δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Ωρα. Το εξήγησα. Ωρα. Να το ξαναπώ. Αφού μας εφησυχάζει γιατί πολύ να το ξαναπώ γιατί δεν πρέπει να αγχωνόμαστε. Δεν έχει φέρει 1 εκατομμύριο ανέργους. Λοιπόν, κύριε Τούντα. Όχι, η ανάγκη ήρθε πριν. Τώρα δεν είναι. Μιλάω για τα τελευταία 7 χρόνια. Πάντως, μαλώνουμε για το ποιος θα κάνει παραπάνω ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό καταλαβαίνω. Ακούστε να δείτε. Εμείς δεν μαλώνουμε. Εμείς λέμε ότι εμείς αυτό το αγαπητέ. Λοιπόν, κύριε Γραφάκο, πάω στον κύριο Τούντα. Ευχαριστώ, κύριε Σαββροκυλάκη. Καταρχήν, τι λέτε. Θέλω να εκφράσω εγώ τα συλληπιτήρια του κύριου Μητσοτάκη. Ανθρώπινα. Σπουδαίου ανθρώπου, μεγάλου άντρα πολιτικού με εμπειρία. Παρ' όλα αυτά κατάφερα να κυβερνήσει μόνο 3,5 χρόνια. Τα συστήματα δεν αφήνουν περιθώρια. Εν τέτοια περιπτώσει, σε αυτά που ακούω εδώ στην παρέα, ήθελα να κάνω μια ερώτηση και στον κύριο Σερμαλένη και στον κύριο Γραφάκο. Μίλησαν και οι δύο και είπαν ότι αν πούμε στις αγοράς κάποια στιγμή, θα είναι πολύ καλύτερη η μοίρα της χώρας. Αν δεν κάνω λάθος, οι αγορές από ό,τι δανείζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είπαμε αυτό. Μου επιτρέπετε. Εγώ τουλάχιστον δεν το είπα και δεν το άκουσα και τον κύριο Σαββατέ. Απαντήστε, κύριε Γραφάκο. Θέτε ένα ερώτημα, θα απαντήσετε στο δεύτερο γύρο. Εμέσως ακούστε και σήμερα. Πιστεύετε ότι οι αγορές είναι πολύ πιο ακριβές στους δανεισμούς, στα επιτόκια εννοώ από το δανεισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το δούλο του κτλ. Το πιστεύετε, ναι ή όχι. Είναι πιο ακριβές οι αγορές. Κάτι δεν πάει καλά. Απ' τη μία λέμε να δανειστούμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το δούλο του, μα έχει χαμηλά επιτόκια, και απ' την άλλη λέμε όχι, ρε παιδιά, να πάμε στις αγορές. Ναι. Είναι καλύτερα. Κάτι δεν μας λέτε καλά. Θα απαντήσετε μετά. Για να το κάνουμε έτσι ζωντανά. Κύριε Σερμαλένιο, δεν ξέρω πώς κάνετε την πολιτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς και στην Δημοκρατία κάπως έτσι κυρώτανε και κάπως έτσι παραγίνει. Έχουμε οικονομικό πόλεμο, αφιβάλλετε. Όχι. Όχι. Έχετε δύο στρατηγούς. Τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά οικονομικό, όχι στρατηγικό. Ακριβώς. Έχετε δύο στρατηγούς, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Στουρνάρα, που κάνουν οικονομική πολιτική, και το στρατάρχη μας, τον κύριο Τσίπρα. Πιστεύετε εσείς ότι με δύο λογιστές, ας μου επιτραπεί η έκφραση, καθηγητές πανεπιστημίου οικονομικών, ναι, μπορεί να γίνει πολιτική? Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να καταφέρουν μια χώρα να τη βγάλουν από μια κρίση? Τι θέλω να πω, αν μου επιτρέπετε, ένας καθηγητής της σχολής Εσάντης, αντιλοκαλά, της Βαρκελόνης. Αυτή που ήταν πριν από αυτούς που δεν ήταν καθηγητές. Τα ίδια. Πού τη φέρανε τη χώρα. Μα δεν, μα δεν λέω ότι έγινε κάτι διαφορετικό. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Ένας καθηγητής της πρώτης σχολής Εσάντης της Βαρκελόνης, Πάμπλο Τριένο, είπε σε πρόσφατο άρθρο του για την Ελλάδα ότι κακώς δανείζουμε τους Έλληνες με τόσο χαμηλό δανεισμό, γιατί στο τέλος θα έχουν όφελος από τα κεφάλαια που τους δανείζουμε 0,28%. Δηλαδή μας δανείζουν τόσο φτηνά που αν τα δανείσουμε εμείς κάπου αλλού θα κερδίσουμε κιόλας. Λοιπόν, σας παρακαλώ και σας ενημερώνω, κύριε Σερμαλένιο και κύριε Γραφάκο, ότι τον κύριο Τριένο, ο Μπαρμπαγιάννης ο Λάτσης, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση, ο μεγάλος επιχειρηματίας, δεν θα τον έπαιρνε ούτε για λούστρο στα παπούτσια. Και θα το εκμηριώσω. Δεν λέω μια κουβέντα έτσι για να γίνει πυροτέχνημα. Τώρα ο Νάση ήταν μακράν, άσε τον Νάση σαν επιχειρηματίας. Θα του έλεγε, ας πούμε, του ο Νάση, ο Πάμπλο Τριένο, όταν το κυνηγούσε η Αμερικανική Φορολογική Υπηρεσία για φοροδιαφυγή, να παντρευτεί την Κέννεντι για να μην τον ενοχλούνε. Θα έβαζε λοιπόν ο Νάσης έναν λογιστή του να του κάνει πολιτική, να του κάνει επιχειρηματική πολιτική. Εγώ είμαι ένας επιχειρηματίας πολύ μικρού Βεληνικούς. Σιγά μην βάλω τον λογιστή μου να μου κάνει επιχειρηματικό πλάνο. Έχετε βάλει δύο ανθρώπους. Καλοί, σοβαροί, αξιόλογοι, καθηγητές πανεπιστημίου. Πιστεύετε ότι με αυτούς θα βγει η Ελλάδα από την κρίση? Πιστεύετε ότι η Συρία δεν έχει άξιους οικονομολόγους, καθηγητές και βρίσκεται σε μια καταστροφή? Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα μόνο ο Τσακαλώτος και ο. Πώς το είπα τον. Ο κύριος Στουρνάρας. Ο κύριος Στουρνάρας. Να το ρωτήσω. Είναι ακατανοητότερο ερώτημα. Να το ρωτήσω διαφορετικά. Επιτρέψτε μου. Κύριε Τούντα, επειδή σας παρακολουθούν είναι επιχειρηματίες. Ολοκληρώνω. Και έχουν την ίδια αγωνία που έχετε εσείς. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι. Πιστεύω ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, οι σπουδαίοι οικονομολόγοι, καθηγητές, αλλά οικονομικά ξέρουν να κάνουν. Θα απαντήσει. Θα απαντήσει. Του θέτετε ένα ερώτημα ρητορικό. Την Ελλάδα από αυτόν τον πόλεμο, αν ο αρχηγός σας, ο στρατάκης που προηγουμένως ο κύριος Τσίπρας, δεν κάνει πραγματικά πολιτική. Και να πω και έτσι ένα που ας μην το παρεξηγήσουμε. Πιστεύετε ότι επί χούντας οικονομικά η Ελλάδα περνούσε καλά γιατί ήταν άξιοι χουντικοί?
ήταν τα μαύρα κονδύλια που δίνανε οι Αμερικάνοι επί Χούντας, γιατί υπήρχε, ήταν ένα καλό φιλέτο, ένα καλό οικόπεδο η Ελλάδα. Έχετε καταλάβει τι οικόπεδο είναι η Ελλάδα, τι αξία, τι γωνιακό οικόπεδο είναι? Έχετε εκμεταλλευτεί πολιτικά, αφήστε τα οικονομικά. Αφήστε το ένα και να κάνει δύο, τόσοι τόκοι, τόσοι τα επιτόκια, τόσα δίνουμε, τόσα παίρνουμε, τόσα θα μας δώσουμε. Πολιτικά έχετε καταλάβει τι σημαίνει να κάνετε κινήσεις στη διεθνή αγορά? Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αγορά? Πιστεύετε ότι είναι οι οικονομολόγοι που λύνουν τα προβλήματα? Πάμε σε απαντήσεις, κύριε Τούντα. Να ρωτήσω, να το ρωτήσω διαφορετικά. Οι 100 επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε εργάσιμη ημέρα, γιατί παρακολουθώ τα ερωτήματα του κόσμου και σε αυτό θέλουν απάντηση, κύριε Τούντα. Υπάρχει πρόταση από το δικό σας κόμμα? Λοιπόν, πώς θα σταματήσει, εν πάση περιπτώσει, αυτό το να μπει ένα φρένο στα λουκέτα? Βεβαίως υπάρχει. Λοιπόν, δώστε μου, παρακαλώ, την είδηση. Μου επιτρέπετε, ναι. Το 2016, αν δεν κάνω λάθος, στο ίντερνετ το είδα, ναι, η Ελλάδα είχε 2,5 πρωτογενές πρόσβαση. 100% του ΑΕΠ. Είναι έτσι? Που σημαίνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα. Αυτά εσείς τα πήρατε και τα δώσατε στους δανειστές. Γι' αυτό οι δανειστές πιέζουν και οι υψηλά πρωτογενή πλέον. 4% είχαμε πλεόνασμα, όχι 4%. Να είστε καλά. 4%. Μπράβο σας, με διορθώσατε. Φέτος λέει θα πάει το 0,5 είχε συμφωνηθεί. Άρα 4. Και βγάζαμε 4. 6 δισεκατομμύρια. Και τα πήρατε τον ελληνικό λαό το πτωχοποιημένο και τα δώσατε στους στοχογλύφους. Δώσαμε και ένα βοήθημα στη σύνταξη. 620 εκατομμύρια και μάλιστα μας κατηγόρησε η Νέα Δημοκρατία ότι μονομερώς τα δώσαμε και δεν το ψήφισε και στη Βουλή. Λύπη και σοβαρή. Δώσατε 650 εκατομμύρια στους Έλληνες που τους πήρατε 4,5 δις για να τα δώσετε στους στοχογλύφους και μου λέτε ότι δώσατε. Τι δώσατε? Σας λέω ότι πήρατε ήταν 4... ένα δείγμα γραφής πώς μπορείς να βοηθήσεις. Γιατί να βοηθήσεις. Παραπλανάτε τον κόσμο. Πήρατε 4,5 δις. Μα πήρατε 6 εκατομμύρια κύριε Σιμαλένιο και δώσατε 650 εκατομμύρια και μου λέτε ότι δώσατε. Από τα 6 που πήρατε. Εξαρτάται από ποιους τα πήραμε. Από τους πλούσιους. Πήραμε για πρώτη φορά. Κύριε Σιμαλένιο, για να μας δείτε λίγο λάθος. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά, για πρώτη φορά να σας πω κάτι. Τώρα, ότι τα πήρατε για πρώτη φορά το ελληνικό δημόσιο. Τους έχετε θέσει στα ερωτήματα. Το ελληνικό δημόσιο για πρώτη φορά, επειδή ακριβώς δεν δούλεπε να γίνουν, εάν ήμασταν κι εμείς μέσα στη ρεμούλα, μόνο για τα ζητήματα της υγείας. Ξέρετε πολύ καλά και γίνεται η Εξεταστική Επιτροπή αυτή τη στιγμή. 86 δις στοίχησε η ρεμούλα στην υγεία. Πότε, λοιπόν, τότε, για σαν χρόνο. Όχι, από το 97 μέχρι σήμερα. Ξέρετε πόσα εισπράξατε πέρσι από φόρους και... Από εκεί και πέρα. 53 δις εισπράξατε πέρσι. Εισπράξαμε και από τις λίστες Λαγκάρντ και από επιστροφές φόρων αδήλωτων κεφαλαίων. Πόσα χρήματα από εκεί, γιατί πάντα ρωτάμε. Δεν έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου ένα πίνακα να σας πω. Γύρω στα 85 εκατομμύρια έχουμε πάρει. Πόσα? Γύρω στα 85 εκατομμύρια τη λίστα Λαγκάρντ από τη μέρα που εμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Κύριε Χαραλία. Από τότε που εμφανίστηκε. Μιλάω για όλες τις λίστες και για όλα τα ποσά. Μην το λέτε για όλες τις λίστες, γιατί για όλες τις λίστες δεν είναι πολλά λεφτά. Μάλλον δεν είναι πολλά λεφτά. Ακόμα γιατί? Γιατί η Γενική Γραμματεία Εσόδων λέει σιγά σιγά, σιγά μην βιάζεστε μέχρι να παραγραφούμε. Ναι, και μια και μιλάτε, είναι πολύ μια και μιλάτε για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, γιατί έχει, σημαίνει απικία. Ναι, που είναι ο κύριος Πιτσιλής, επειδή που ο σημαίνει μόνος, απικία για τη χώρα μας, έτσι. Ο μόνος που μπορεί να ελέγξει αυτή την επιτροπή, την ανεξάρτητη επιτροπή δημοσίων εσόδων, είναι η Βουλή. Γι' αυτό λοιπόν όταν έγινε πρόσφατα, πριν ένα μήνα, η έκθεση, η ετήσια έκθεση ήταν υποχρεωμένη να μας τη φέρει στο Κοινοβούλιο την ετήσια έκθεση. Πάρα πολλοί βουλευτές και από άλλα κόμματα, πρώτον, θέσαμε το ζήτημα των κατασχέσεων που είπε ο συμπολίτης μας, που πάσχει αυτή τη στιγμή, ναι, που πάσχει αυτή τη στιγμή κλπ. Του θέσαμε το ζήτημα αυτό. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε σε μία πίεση και προς αυτούς. Πρώτον, να μπορέσει να μειωθεί αυτό το κύμα των ανεξέλεγκτων κατασχέσεων και κυρίως προς μικρούς. Γιατί δεν πάει να λένε ένα απλό πράγμα? Δεν τα ρυθμίζουμε εμείς. Δυστυχώς. Έχει περάσει τον κύριο Πιτσιλή. Δεν έχουμε έλεγχο ούτε στις τράπεζες ούτε στα έσοδα. Αυτό σα δήλωσε βέβαια δεν είναι. Σήμερα η κάθε ελληνική κυβέρνηση, όπως έχουμε φτάσει σήμερα, δεν ελέγχει την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ούτε τις τράπεζες. Η οποία είναι. Δεν ελέγχει τις τράπεζες. Δεν ελέγχει τις αποκεντρωμένες διοικήσεις.
δεν ελέγχει τη δικαιοσύνη θεσμικά. Αυτό το περιμένει θεσμικά. 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 Δεν ελέγχει τις αποδείξεις. Σε αυτό το βαθμό. Αυτοδιοίκηση είμαστε. Δεν ξέρουμε τώρα. Το μοιραία παραδείγματος χάρη είναι αποκεντρωμένες. Θέλω να σας πω. Δεν λέει αιρετές περιφέρειες. Ότι δυστυχώς, ναι, γιατί δεν λέει ότι είναι αποκεντρωμένο. Αυτό δεν είναι αποτυχία, κύριε Σιρμαλέγκη. Όχι, δεν είναι αποτυχία. Να φύγουν από τα χέρια της όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει τα κλειδιά της χώρας. Δεν έχει τα κλειδιά της χώρας. Είναι παραδόση. Όποια κυβέρνηση και να ήταν απάνω, σε αυτό το δυσμενές διεθνές πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, στον πόλεμο τον οικονομικό που είπαμε πριν. Ναι, όμως υπερεκτιμάτε έτσι τις δικές σας δυνάμεις, ότι και οι υπόλοιποι θα κάνανε το ίδιο. Δεν έχουν δοκιμαστεί στον ίδιο βαθμό, δεν ξέρω. Αυτό δηλαδή οποίο... αυτά που έκανε ο κύριος Μαρβάκης, εγώ δεν τα ξαναδεί. Σε αυτό το οποίο κρινόμαστε είναι ότι έχουμε ξεκινήσει διαδικασίες να γίνει αυτό το κράτος, ένα κράτος έντιμο, το οποίο δεν θα, δεν θα σπαταλάει λεφτά προς ημέτερους και προς διάφορες... προς διάφορα δάνεια, θαλασσοδάνεια. Δίνοντας μην τα κερδιά στους άλλους θα γίνει. Μην ξεχνάτε αυτό. Ότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε 420 εκατομμύρια, τα οποία είναι δανεικά και αγύριστα. Όχι, μην ξεχνάτε, για μας γιατί το λέτε. Μην ξεχνάτε μην μια προσπάθεια ότι τα ακόμα. Μέσα ενημέρωσης έχουν πάρει 1.300 εκατομμύρια. Αυτά όλα τα ελέγξαμε στην Εξεταστική Επιτροπή και όλα αυτά. Φράξετε, κύριε, όλα αυτά είναι στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Ναι, και άμα βρείτε φράγκο, πέστε. Αυτή τη στιγμή είναι στον οικονομικό εισαγγελέα. Ναι. Λοιπόν, όλα αυτά τα ζητήματα και πάρα ναι, αλλά ταυτόχρονα όμως ταυτόχρονα ψηφίσατε και μια τροπολογία που ο κάθε τραπεζίτης θα ανάλογα με το κέφι που έχει και το πώς ξυπνάει το βράδυ, κοιμάται το βράδυ, ξυπνάει το πρωί. Συγγνώμη, για τα δάνεια. Τα λέει. Εγώ θα το. Η τραπεζική δεν πούλησε. Εγώ σας λέω και για. Η τραπεζική δεν τα πούλησε έτσι. Λέω για διάταξη, και έχει ασυλία. Διάταξη. Και έχει ασυλία. Και θα πει, το τάδε κανάλι χρωστάει 200 δις, εγώ σκοπεύω να τα πάρω με 100 χιλιαρικάκια. Ποιος θα τα πει, τα λεφτά τα υπόλοιπα που πάνε, χάνονται. Ποιος θα τα πληρώσει, ο Έλληνας πολίτης. Ποιος είναι ο Έλληνας πολίτης, αυτός που χρεώνει τις ανακεφαλοποιήσεις των ληστών. Ναι, να απαντήσει, αυτό, για να πάω στους. Αυτό έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, δηλαδή αυτό με τις 400-500 χιλιάδες επιχειρήσεις που από 8, δεν είναι σωστότερο, από 8 Αυγούστου δεν είναι σωστότερο ως αριστερά να λέμε ακριβώς με τις λέξεις που γίνονται κατανοητές στο λαό και όχι με ωραίες περικυκλάδες που να μπερδευόμαστε. Ξέρετε πώς σας το ρωτάει διαφορετικά, κύριε Σιρμαλένιο, πόσο ο κύριος Φώτης Μπόμπολας ενώ χρωστάει 160 εκατομμύρια, πούλησε στον κύριο Σαββίδη με μόλις 5 εκατομμύρια. Καλά, υπάρχει ένα πρόβλημα και εγώ, οι δυο μας χρωστάμε 160 εκατομμύρια, δεν γνωρίζω ακριβώς. Αυτό είναι θέμα τραπεζών. Ναι, όμως, εμείς είμαστε εκτός, έχουμε τα δίνουμε τώρα στους ξένους όλα τα δάνεια, κόψω χρόνια και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να πούμε. Έλα εδώ, κύριε Σιρμαλένη, το δάνειό σου είναι 10 εκατομμύρια. Από τα 10 εκατομμύρια, εμείς θα το πουλήσουμε 2,5. Θέλετε να το πάρετε εσείς ή όχι. Ή όχι. Ξέρετε δεν πολύ καλά αυτό. Ότι και αυτό είναι θέμα που έχει σχέση με τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Το δηλαδή, όλοι, μα αυτά που έχει ψηφίσει πέρασε. Ουσιαστικά το είναι ψηφίσατε. Αυτά. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Τον Έλληνα τον πουλήσαμε. Υπήρχαν δύο νομοσχέδια τα οποία επί ένα χρόνο ήταν έτοιμα και δεν μπορούσαν να κατατεθούν στη Βουλή γιατί δεν είχαν συμφωνήσει οι δανειστές. Λοιπόν, το θέμα της των ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι το ένα θέμα, αυτό, το οποίο ήταν έτοιμο από το Φεβρουάριο και του 2016 και ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2016 και το άλλο με τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, ναι, που επίσης ήταν έτοιμο επί ένα χρόνο και ψηφίστηκε τώρα ναι, πρόσφατα. Η Τρόικα όμως για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό είπε είναι δικό σας θέμα, της κυβέρνησής σα και των τραπεζών. Ποιο, δικό μας θέμα. Δεν παραμένουμε εμείς. Εμείς τακτοποιήστε το και φέρτε το όπως εσείς δεν θέλετε. Δεν ήταν έτσι ακριβώς. Γενικότερα όλο το πρόγραμμα είναι δικό σας, κύριε Σιρμαλένη. Τους αρμόδιους υπουργούς. Φέρτε εδώ τους αρμόδιους υπουργούς. Κύριε Σιρμαλένη. Σε μια συνέντευξη να σας τα εξηγήσουν αυτά τα ζητήματα. Άρα λέει ότι δεν ισχύει αυτό. Κάτσε, λέει κάτι διαφορετικό. Δεν ισχύει αυτό. Από αυτό που ξέρουμε εμείς. Ότι η Τρόικα άφησε το ελεύθερο μεταξύ διαπραγμάτευση μεταξύ τραπεζών και κυβέρνηση να ρυθμίσουν τα κόκκινα δάνεια. Σε φιλοκυβερνητική φωνή δεν δημοσιεύτηκε. Μάλλον συμφωνείτε με τον κύριο Ζαχαριάδη που είπε μας τα γράφει τα νομοσχέδια εντός εγωικών. Εντάξει, κοιτάξτε. Με άλλα λόγια τα είπε ο Ζαχαριάδη. Είπε, βάζω εισαγωγικά. Το νόημα όμως είναι εδώ το νόημα. Αυτό που λέει ο κύριο Ζαχαριάδη. Είναι συνεχώς ένας αγώνας
διαρκής. Αλλά λέτε ότι μπαίνουν ναι, μέσα στα χωράφια. Το ξέρετε ότι έπαιρνε τηλέφωνο ο ποιος? Κοστέλο, να σας πω τώρα, για την κυρία Αχτσόγλου ναι? στο παρασκήνιο της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου ναι? για να αλλάξει την εισηγητική έκθεση. Οπότε τα πήγαμε και καλά να χαρούμε, αυτό λέτε. Να αλλάξει την εισηγητική έκθεση, να το εξηγήσει στον κόσμο. Ήθελε να αλλάξει, ναι, για τον κόσμο που δεν ξέρει, δεν είμαι στο κοινοβούλιο. Όχι, δεν διαφωνούσε με τη διάταξη. Δεν διαφωνούσε με τη διάταξη, διαφωνούσε με την εισηγητική έκθεση, ότι μπορεί να δώσει άλλες ερμηνείες από αυτές που έχουμε συμφωνήσει. Άρα είδατε, διαφωνούν λοιπόν, ακόμα οπότε και τη διατύπωση είναι του καλές της Υπουργού. Γιατί εγώ βλέπω λοιπόν, μια κυβέρνηση που αποποιείται τις ευθύνες και τις φορτώνει λίγο πολύ. Να σας πω, δεν αποποιούμαστε. Δεν έχουμε τα κλειδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εκεί. Αν είχαμε αποποιηθεί, θα είχαμε πουλήσει σήμερα, μια και είπαμε για ιδιωτικοποιήσεις πριν, το 66% του ΑΔΜΙΕ που δεν έγινε αυτό. Πουλήσαμε μόνο το 24%. Για την ώρα. Γιατί υπάρχει φόβος, κύριε Σερμαλένη. Για την ώρα έχουμε αυτό, αλλά. Δεν υπάρχει τέτοιο. Να δω τα λεφτά για το καλώδιο για να συνδέσει την υπηρετική χώρα με τα νησιά που υποσχέθηκε ο κύριο Σύμπρα. Μείωση τον Νίκο, ποιο θα τα βάλει. Το δεν ξέρω. Α μην τα λέμε αυτά που λέτε εσείς κάθε μέρα. Τα ίδια ακούμε στα κανάλια. Να δεν τα ακούτε στα κανάλια, τα περισσότερα κανάλια δεν είναι τα αντίθετα από αυτά που λέμε εμείς. Πιστεύω αυτά που λέτε, ότι βρήκατε τα 6 δις πρεόνασμα από τη λίστα Λαγκάρ, τη στιγμή που βρήκατε 83 εκατομμύρια μόνο, και όλα αυτά. Είπα μόνο, αλλά βρήκατε κάτι τέτοιο, από τα 6 δις, από εκεί σημαντικά έσοδα. Συγκρίνετε τα 83 εκατομμύρια με τα 6 δις και δεν συγκρίνετε 53 δισεκατομμύρια φόρους και άλλα 6 δισεκατομμύρια περικοπές συντάξεις και μισθούς που κάνετε. Αλλά πώς λέτε και τα 83. Για τα δεις δεν λέτε. Δεν μας πιστεύουμε. Σας πω κάτι. Δεν είναι μια αντίφαση να λέτε και εσείς και άλλοι, και δημοσιογράφοι και άλλοι, ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει να πληρώσει φόρους και γι' αυτό αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα προς το δημόσιο ναι. κάθε μήνα περίπου ένα δις, ναι. ας το πούμε έτσι, ναι. και απ' την άλλη μεριά λέτε ότι τους τα πήρατε. Αφού τα αναβάζετε τρία δις, δεν το καταλαβαίνετε. Τι θέλετε να πείσετε τον κόσμο για αυτά που μας λέτε. Λοιπόν, κύριε, επειδή θα πρέπει να κλείσω σε λίγο. Και συγγνώμη, για τον κύριο. Θέλετε να ολοκληρώσετε τώρα, για να κλείσω τον κύριο Γραφάκο. Ναι, για τον κύριο Γραφάκο είπατε για ιδιωτική πρωτοβουλία. Εσείς μιλάτε για ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα την επιδοτήσετε, θα χαμηλώσετε την εφορία στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Άλλο η επιδότηση, άλλο χαμηλώνω την εφορία. Το ίδιο πράγμα. Χρήμα είναι και το έτσι. Αν μου πάρει λιγότερα, χρήμα. Αν μου τα δώσει, πάλι χρήμα. Κύριε Τουντά, δεν βγαίνει ο κόσμος με αυτούς τους φορολογικούς. Δηλαδή θα χαμηλώσει τη φορολογία. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι ο αρχηγός σας. Άμα δεν χαμηλώσουμε. Ο αρχηγός σας, ο στρατηγός ο δικός σας. Έχει μιλήσει, έχει μιλήσει. Έχει μιλήσει. Θα προσπαθήσω σύντομα. Πρώτον, για τις 100 επιχειρήσεις. Συγγνώμη κύριε Γραφάκο, ρωτάω ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος μας παρακολουθεί για αυτά που λέει ο κύριος Σερμαλένιος, για αυτά που λέει ο κύριος Τούντας, αλλά ο κόσμος σκέφτεται αυτό που είπατε. Για τις 100 επιχειρήσεις. Θα συνεχίσουν να κλείνουν οι επιχειρήσεις. Τι θα κάνουμε. Ανοίγουν κι άλλες. Θα συνεχίσουν. Ανοίγουν. Βεβαίως. Ανοίγουν στη Βουλγαρία. Ξέρετε, έχω τουριστικές περιοχές. Στη Βουλγαρία ανοίγουν κάθε μέρα. Έχω ένα χαρακτηριστικό, δεν διακόπτω. Στις Κυκλάδες, λέει. Ελάτε, κύριε Γραφάκο. Ακούστε λίγο τον κύριο Γραφάκο όμως. Και τα στοιχεία που δίνει η Ελστάτ για ορισμένους δείκτες είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Και στο θέμα της ανεργίας, μικρή πτώση της ανεργίας, αλλά είναι ενθαρρυντικά γιατί έχουμε συνεχώς. Με εγκληματικά. Όχι, και με μείωση των ελαστικών σχέσεων. Αυξάνεται. Από το 60%, το 60% οι ελαστικές σχέσεις πέσαν στο 50%. Καλά, εντάξει, γιατί δηλώνει το 45%. Και η βιομηχανική παραγωγή έχει μια σημαντική άνοδο, που είναι ένας δείκτης. Και οι εξαγωγές έχουν άνοδο.
Μην τα βλέπουμε όλα λοιπόν, όλα μαύρα και καταστροφή. Δεν τα βλέπουμε όλα, δεν ζούμε, κύριε Σερμαλένιο. Λοιπόν, κύριε Γαφάκο, κλείνω. Να πω, τι θα πρωτοπώ τώρα. Να πω τρία νούμερα. Η ανεργία κάθε άλλο παρά μειώνεται. Αντικαθίστανται οι θέσεις εργασίας που φεύγουν οι μόνιμες με θέσεις εργασίας ευέλικτες και γι' αυτό από το 45% των νέων προσλήψεων το 2014, σήμερα μιλάμε στο 55% και με ανωδική τάση. Θα τα πω στο τέλος. Συμφωνώ. Οι θέσεις εργασίας, οι επιχειρήσεις θα κλείνουν όσο δεν γυρνάει η χώρα σε ανάπτυξη. Όταν λέμε ότι η χώρα είναι σε ύφεση, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι φεύγει η ρευστότητα από την οικονομία. Φεύγει, πέφτει λιγότερη, άρα είναι σε ύφεση. Όταν λοιπόν η ρευστότητα στην οικονομία ανεβεί μόνο με ιδιωτικές επενδύσεις, όπως λέμε εμείς, είτε ξένες είτε ελληνικές, τότε η ρευστότητα θα ανεβαίνει και οι θέσεις εργασίας θα αρχίσουν να αυξάνονται και οι επιχειρήσεις θα κλείνουν με λιγότερο ρυθμό. Δεν θα αντικαθίσταται. Δεν μπορείς να προσδοκάς ανάπτυξη αν δεν κατεβάσεις φορολογικούς τελεστές. Δεν γίνεται αυτό. Τρίτον, στο ερώτημά σας, για να μην μείνει αναπάντητο. Πράγματι, για να έχει πετυχημένη έξοδο η χώρα σε αγορές, θα πρέπει να δανειστεί με επιτόκιο ανταγωνιστικό. Όχι μόνο με πόσα δανειζόταν παλιά, γιατί και το 4% επιτόκιο δεν είναι ανταγωνιστικό. Όταν σήμερα σε δανείζουν με 1,5%, πρέπει να προχωρήσεις να πας κάπου εκεί. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είπα, ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός, ότι δεν αποκλείω, ανάλογα και με το πότε θα γίνουν οι πολιτικές εξελίξεις και θα αναλάβουμε εμείς την κυβέρνηση της χώρας, να υπάρχει και μια μικρή παράταση του υφιστάμενου προγράμματος, δεδομένου ότι υπάρχουν μέτρα και δεδομένου ότι υπάρχει πλεόνασμα, διότι δεν αντλήθηκε αυτά τα χρήματα. Τώρα, θα βγω από τα αριστερά στον κύριο Σερμαλένιο. Θα βγω από τα αριστερά, όχι για ένα άλλο, για τις τράπεζες. Για τις τράπεζες. Κύριε Σερμαλένιο, ακούστε λιγάκι για τις τράπεζες. Ακούτε από δεξιά. Όχι, δεν θα μου βγει από δεξιά, θα με παραδείξει. Όχι, μιλάμε για τον κύριο Σερμαλένιο. Για τον κύριο Σερμαλένιο μιλάω. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ναι. Ο ομφάλιος λόρος του κρατισμού με τις τράπεζες είχε τα αποτελέσματα που περιγράψατε. Ναι. Αυτός ήταν. Και τώρα ζητάτε να τις ξανακάνουμε κρατικές. Ναι. Δεν γίνεται. Λοιπόν, οι τράπεζες πρέπει να είναι ιδιωτικές. Το πρόβλημα με τις τράπεζες, το οποίο μπήκε πολύ εύστοχα στο τραπέζι από τον κύριο Χαλαζιά, είναι ένα πρόβλημα διεθνές και είναι και διαχρονικό. Δηλαδή, χρεοκοπίες τραπεζών υπήρχαν κατά το. Χρειάζεται. Κρατική τράπεζα. Δεν είμαι βέβαιος. Το κράτος. Κοιτάξτε, κύριε Σερμαλένιο. Το κράτος έχει 6 δις περίπου. Το οποίο είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το οποίο μπορεί να το χρηματοδοτήσει όπως θέλει. Μα τι να την κάνουμε την αγροτική τράπεζα. Πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου και μετά τις 15 Ιουνίου, κύριε Σερμαλένιο. Είπατε, δώσατε ειδήσει σήμερα και ο κύριο και ο κύριος Τούντας. Δύο κουβέντες. Και κάναμε μια πιο νυχτή. 5 δευτερόλεπτα. Δεν έχω 5 δευτερόλεπτα για να φύγουμε. Σε διαφημίσεις. Πιστεύετε, κύριε Σερμαλένιο, ότι οι δανειστές πολέμονται. Δεν είναι ένα ερώτημα. Ρητορικό είναι. Ότι οι δανειστές πολέμονται με το μισό τη εκατό τόξου μας. Μία πολυκατοικία που κάνει 1,5 εκατομμύριο, τι παίρνουν ή με 500.000 ή με 200.000. Δεν μιλήσαμε για το μάτι. Κάτι τεχνικό για το πρωτογενέ πλεόνασμα που θα βοηθήσει όλου. Αν μου επιτρέπετε. Τεχνικό. Θα βοηθήσει όλου. Γιατί να πω κάτι, ο κύριο Σερμαλένιο θα το ξέρει. Ένα τεχνικό για το πρωτογενέ πλεόνασμα. Γιατί ο κόσμο λέει, βγάλαμε πρωτογενέ πλεόνασμα 6 δι. Το πρωτογενέ πλεόνασμα είναι σε επίπεδο γενική κυβέρνηση. Εκεί λοιπόν, μέσα σε αυτό είναι το πρωτογενέ πλεόνασμα που έχει δημιουργήσει η αυτοδιοίκηση, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτά τα λεφτά δεν πάνε για αποπληρωμή δανεισμού. Όχι. Κύριοι, σας ευχαριστώ θερμά. Ο κύριος Σερμαλένιος, ο κύριος Γραφάκος, ο κύριος Τούντας. Ευχαριστούμε πολύ. Χρήστος Χαλαζιάς αύριο, ζωντανά εδώ. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.